Να τα βάλουμε όμως με τη σειρά τους. Πρώτον, πράγματι, από ό,τι φαίνεται, ο κ. Μητσοτάκης, ενώ μέχρι πριν λίγες μέρες, πριν λίγες εβδομάδες, διαβεβαίωνε ότι θα πάμε στην τετραετία, άλλαξε γνώμη, φαίνεται αναξιόπιστος, ναι, κατά την άποψη δική μας. Και τι λέει αφού τώρα. Αφού τους στάγατε εκλογές, φαίνεται αναξιόπιστος. Εμείς τις στέλνουμε. Εμείς τις στέλνουμε. Ο ίδιος είναι αναξιόπιστος. Έχουν κατατρομοκρατηθεί τώρα. Σας άψα προσεκτικά. Ακούστε λίγο και θα με απαντήσετε. Ουσιαστικά είναι αναξιόπιστος σχέση με αυτά που έλεγε. Και τι θέλει να κάνει, να προλάβει αυτό το οποίο έρχεται στην οικονομία το χειμώνα. Αυτός είναι ο λόγος, ο πραγματικός, προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του από αυτό το οποίο έρχεται. Δεν θα το σώσει, γιατί η πολιτική αλλαγή θα έρθει και το Σεπτέμβριο να γίνουν εκλογές. Θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερο. Από πού προκύπτει αυτό? Από τον κόσμο τον οποίο θα εκλαγούν όλοι. Μα τα γκάλωπ δεν εκλαγούν όλοι. Εντάξει, δεν γίνονται όμως εκλογές με τα γκάλωπ. Τα γκάλωπ κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά δεν γίνονται εκλογές με τα γκάλωπ. Τώρα, δεύτερο. Σε σχέση με το επιχείρημα το οποίο ακούω από τη Νέα Δημοκρατία, βέβαια εδώ ήταν ευτυχώς διαθισμένο και με τα εθνικά θέματα, αλλά ακούω από τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την αντιπολίτευση. Είναι πρωτοφανές. Εσείς είστε δημοσιογράφοι, τόσα χρόνια παρακολουθείτε. Είναι πρωτοφανές μια κυβέρνηση πάει συνήθως για τα εθνικά θέματα, γιατί για κάποιους λόγους, για οτιδήποτε. Είναι πρωτοφανές να λύσει την αντιπολίτευση. Ουσιαστικά, μη μου κάνετε αντιπολίτευση, γιατί θα πάω σε εκλογές. Να πάει σε εκλογές. Είναι αδιανόητο. Ωραία, το επιχείρημα. Πάει. Ναι. Και τώρα και λέτε εμείς λέμε επίσης βάζουμε τέσσερα σημεία. Ναι, για υπηρεσιακό υπουργό εσωτερικών. Και αυτό πρωτοφανές είναι που λέτε. Βάζουμε, όχι, δεν είναι καθόλου. Βάζουμε τέσσερα σημεία πρώτον. Και θα σας πω γιατί. Δηλαδή, να ορίσει διάλυση των πάντων, να μην είναι το αντίθετο. Το αντίθετο. Τα διαλύει με αυτή τη φημολογία όλη. Να λέτε για κυβερνησία. Με αυτή τη φημολογία. Αν βάλει περιστατική κυβέρνηση από τώρα. Και έχουν κάνει. Έχουν φύγει οι Τούρκοι από την στα Ελλάδα. Τα είναι στα χωριά του. Οι υπουργοί είναι στα χωριά του. Καλά κάνουν οι υπουργοί. Πάνε για δουλειά οι άνθρωποι. Δεν πάνε για δουλειά. Δεν πάνε για δουλειά. Πάνε για προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε. Τι λέμε. Να ορίσει ημερομηνία εκλογών. Εσύ σήμερα το πρωί, όλε οι εκλογέ ψάχνετε τι ημερομηνίε. Γιατί να ψάχνουν όλη μέρα να ασχολείται ο κόσμο. Να την ορίσει την ημερομηνία. Είναι Ιούλιο σε λίγε μέρε. Να ορίσει την ημερομηνία του Σεπτεμβρίου. Δεύτερο, να γίνει με υπηρεσιακό υπουργό εσωτερικών. Μάλιστα. Γιατί είναι. Γιατί κοιτάξτε. Γιατί τι φοβάστε. Γιατί κοιτάξτε. Έχουμε υπουργό εσωτερικών τον άνθρωπο που είπε ότι πρέπει να ξεμπερδέψουμε θεσμικά με την αριστερά. Ναι. Αυτόν έχουμε υπουργό εσωτερικών σήμερα. Θεωρούμε λοιπόν και αυτή είναι η θέση. Τον κύριο Βορύδη, λέτε. Ναι, τον κύριο Βορύδη. Ναι. Και λέμε ότι πρέπει να πάει με υπηρεσιακό υπουργό εσωτερικών. Αυτή είναι η άποψή μας. Τρίτον, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Δεν το καταλαβαίνω, με ρωτάτε. Εντάξει, να είναι υπηρεσιακό υπουργό εσωτερικών. Μπορεί να μην το καταλαβαίνω μόνο εγώ, αλλά δεν το εσωτερικών. Το τρίτο. Το τρίτο. Ο εσωτερικό είναι αρμόδιο για τις εκλογές. Ναι, ο αρμόδιος για τις εκλογές. Ναι, το τρίτο είναι να υπάρχει ουσιαστικά το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Αυτό θα πρέπει να γίνεται έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή. Ναι. Να είναι σε διαρκή συνεδρίαση με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Μάλιστα. Γιατί και τέταρτο να υπάρχει μια διακομματική επιτροπή για την ισοτιμία σε σχέση με τα κόμματα. Ναι. Ειδικά όμως και κλείνω με αυτό. Για το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής σε σχέση με αυτό που ακούστηκε, είναι πρωτοφανές. Ναι. Τέτοια συνεννόηση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεννόηση. Έχουμε πολλές διαφωνίες. Αντιπολίτευση κάνουμε. Ναι. Και σε αυτό θα πούμε την άποψή μας. Αλλά συνεννόηση αντίθετα με το ΣΥΡΙΖΑ που προεκλογικά με βάση τα θέματα εξωτερικής πολιτικής προσπάθησε ουσιαστικά μικροκομματικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών και με όλα αυτά με την άποψή του. Θυμάστε, μόνο με τις περικεφαλαίες ήταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έξω. Τι σχέση έχει με τον τρόπο που ασκούμε εμείς την εξωτερική πολιτική για να μιλούμε κιόλας σήμερα για αυτό το θέμα. Για τη συνέχεια, γιατί κι εσείς στην αρχή μπορεί να μην το λέγατε, όμως μπήκατε σε αυτή τη γραμμή του εκλογές εδώ και τώρα. Φαίνεται ότι είμαστε αρκετά κοντά σε αυτό. Δεν αρέσει ρε κανένας, απολύτως κανένα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, κύριε Οικονόμου, ότι το Πασόκ χαράζει μόνο του τη γραμμή του. Αλλά όταν δεν θα ξεχάσουμε, κύριε Οικονόμου, τον κύριο Μητσοτάκη σε Υπουργικό Συμβούλιο πριν από 1,5 μήνα, που ουσιαστικά να τραβάει το αυτί των υπουργών του και να λέει δουλέψτε, γιατί κάποιοι έχουν κατεβάσει. Γιατί ζήσαμε το πρωτοφανές φαινόμενο, νομίζω είναι πρωτοφανές σε παγκόσμια χρονικά. Ο Πρωθυπουργός σε δημόσια αναμετάδοση να λέει στους υπουργούς του: δεν δουλεύετε, δουλέψτε. Αυτό είναι πρωτοφανές θέμα. Γιατί? Γιατί το κύμα της εκλογολογίας, το οποίο έχει δημιουργηθεί, μην κοροϊδευόμαστε, το έχει δημιουργήσει η ίδια η κυβέρνηση. Τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη ήταν αυτά και το ξέρετε. Ειδικά εσείς οι δημοσιογράφοι, τα οποία έβγαιναν και έδιναν διαρροές για τις εκλογές. Ναι. Ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ πέρα έχουμε και το εξής υποκριτικό, την εξής παραδοξολογία. Έχουμε τον Πρωθυπουργό να μας λέει: α, εγώ είμαι θεσμικός, θέλω να πάω στο τέλος της τετραετίας. Και είχαμε τους υπουργούς του να δίνουν διαρροές ότι θα γίνουν εκλογές. Ναι. Άρα λοιπόν, αν εδώ πάμε πέρα, καλώς πάμε σε εκλογές. Εδώ πέρα που έχουμε φτάσει βεβαίως και πολύ καλώς θα πάμε. Εδώ πέρα που έχουμε φτάσει. Με μια κυβέρνηση που έχει κατεβασμένα τα μολύβια, με μια κυβέρνηση η οποία έχει αποδειχθεί αποτυχημένη στη διαχείριση της κρίσης, με μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Ναι, αλλά σας βάζει τα σχέδιά της μια αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα, όχι, λέει, εμείς μπορούμε να πάμε με το ΠΑΣΟΚ,
με το Μέρα 25 και με το Κουκουέ σε μια τύπου ανοχή. Το καλά, εντάξει, αυτό το σενάριο παίζει για εσάς. Έχει κάνει μια βάση αυτό για εσάς. Εγώ θα σας πω κάτι. Μήπως θα έπρεπε να βάλουμε και το Ανταρσία, έτσι όπως είπε δηλαδή και ο κύριος Τσακαλώτος, για να γίνουμε και μια μεγάλη καλή παρέα. Αυτά τα πράγματα ακούστε τώρα. Ο καθένας μπορεί να έχει ευσεβείς πόθους, γιατί βλέπει το Πασόκ να δυναμώνει. Βλέπουν όλοι το Πασόκ να δυναμώνει. Και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν διέκοψα κανένα, παρακαλώ. Και τη Νέα Δημοκρατία αυτό το πράγμα ενοχλεί. Και βεβαίως τον ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί. Εμείς όμως και επαναλαμβάνω, πάμε με τη δική μας ατζέντα, σοσιαλδημοκρατική ατζέντα. Πάμε να ανατρέψουμε τους πολιτικούς συσχετισμούς. Σας υπενθυμίζω ότι είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο έχει υπερδιπλασιάσει τα ποσοστά του και με νέο αρχηγό, με νέα ηγετική ομάδα. Ακούστε, δημοσκοπικά. Θα φανούν όλα, κύριε Λοβέρδο, μη βιάζεστε. Θα φανούν όλα στις εκλογές κάτω και θα το δώσει ο λαός. Τώρα το πρωί που είχαμε τον κύριο Σπυρόπουλο, το γραμματέα σας εδώ, του κάναμε ακριβώς την ίδια ερώτηση. Ωραία τα λέτε όλα αυτά και ωραία ακούγονται αυτόνομη πορεία για το Πασόκ. Όμως, εδώ μπορεί να χρειαστεί, και είναι πολύ πιθανό από ό,τι φαίνεται, να χρειαστεί να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και να πάρετε μια καθαρή θέση. Και η καθαρή θέση έχει συγκεκριμένες επιλογές. Ή με τον έναν θα πάτε ή με τον άλλον. Γιατί φαντάζομαι ότι και εσείς αντιλαμβάνεστε ότι το πιθανότερο είναι τα δύο πρώτα κόμματα να είναι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι? Καθαρή θέση θα χρειαστεί, κυρία Αναστασοπούλη, να πάρουν όλα τα κόμματα. Για να λέμε καταρχάς τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι. Γιατί δεν βλέπω καθαρή θέση από τη Νέα Δημοκρατία, όταν ο κύριος Μητσοτάκης τη μία λέει ναι, να υπάρχουν συνεργασίες, αλλά από την άλλη λέει όχι, θέλω αυτοδυναμία. Δεν έχουμε καταλάβει τι θέλει ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Στην αρχή. Πάρα πολύ ωραία. Να μας εξηγήσει γιατί τι θέλει από τις δεύτερες εκλογές. Όλα αυτά ακούγονται προφάσεις αναμαρτίες, όπως επίσης και δεν βλέπουμε καθαρή θέση και από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το να ζητά συνεργασία ενώ προγραμματικά να μην θέτεις κανένα τέτοιο ζητούμενο και έχουμε τόσο ισχυρές διαφορές στα εξωτερικά ζητήματα, στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Εσείς θέλετε κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές. Εμείς, αν το ξεκαθαρίσετε αυτό, θα έχει σημασία. Εμείς από θέλουμε τις πρώτες εκλογές θέλετε να μπορούμε να είμαστε ρυθμιστές των εξελίξεων με ένα ισχυρό ποσοστό. Το ξέρετε πολύ καλά ότι το Πασόκ ποτέ δεν είχε κρυφτεί. Το Πασόκ πάντα έπαιρνε καθαρή θέση και πάντα έπαιρνε θέση ευθύνης. Όμως αυτή τη στιγμή η μοναδική μας, αν θέλετε, αυτό το οποίο λέμε στον κόσμο, είναι ενισχύστε μας για να είμαστε εμείς ρυθμιστές των εξελίξεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές μιλάμε για εκλογολογία και ο κόσμος καίγεται από την ακρίβεια. Καίγεται από τις ανατιμήσεις. Τα μέτρα ήταν σωστά της κυβέρνησης? Δεν θα υποτιμήσουμε κανένα μέτρο, όμως έρχονται πάντα καθυστερημένα, έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση και βεβαίως είναι η μη μέτρα. Μέτρα σοβαρά θα ήταν μία έμεσο φόρο και έλεγχη. Είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης πιστεύουμε ότι η χώρα σε αυτή την τρομακτική συγκυρία αρνητική που στην οποία ζούμε χρειάζεται μια ισχυρή, σταθερή κυβέρνηση και μόνο οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις μπορούν να το πετύχουν αυτό. Πού είναι η ακρίβεια και οι λογαριασμοί? Ευτυχώς που υπάρχει. Ευτυχώς και πληρώνουν αυτούς τους λογαριασμούς. Η Νέα Δημοκρατία και η Κυριάκος στα 2,5 ευρώ. Βεβαίως. Στις 5 πρώτες, 7 στον κόσμο. Αυτό είναι η τοξική αντιπολίτευση. Ευτυχώς. Το γεγονός. Το γεγονός. Μα τα μηδενίζετε όλα, κύριε Θεοχαρόπουλο. Το γεγονός ότι. Αυτά είναι λεφτά του ελληνικού λαού. Γιατί δεν υποτιμώ? Το γεγονός ότι ο πληθωρισμός, ο οποίος είναι παγκόσμιο φαινόμενο, πρωτοφανές επί 40 χρόνια, εδώ και 40 χρόνια. Ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει ακρίβεια Μητσοτάκη. Αφού είναι πρώτη στην Ευρώπη στα περισσότερα θέματα, κύριε Λοβέρδο. Και γιατί δεν παίρνετε πιο μόνιμα μέτρα? Παιδιά, πρέπει να κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εγώ του θέλω να σχηματίσουν κυβέρνηση με απλή αναλογική. Με ανταρσίες και δεν πολλές φορές γίνονται οι επιθυμίες πραγματικότητα, κύριε Λοβέρδο. Σοβαρότητα. Ελάτε, ρε Θεοχαρόπουλο. Όλοι μαζί. Η σοβαρότητα δεν είναι. Δεν ακουγόμαστε, ρε παιδιά, ελάτε. Κυρία, μια κουβέντα. Αν μας δώσω, αν αφήσει την αντιπολίτευση να μιλάει. Κύριε Θεοχαρόπουλο, μιλάτε σαν να θεωρείτε δεδομένο τον ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σας πω. Δεδομένο? Δεδομένο τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή σας λέει ο κύριος Λοβέρδος τώρα ότι θα κάνει τη συγκεκριμένη και λέτε, περιμένετε, θα το δείτε. Δεδομένο το Πασόκ. Δεδομένο το Πασόκ. Δεν είναι δεδομένο κανένα. Δεν είναι δεδομένο κανένα. Χωρί τον ξενοδόχο. Να σα πω εγώ λοιπόν, γιατί εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για το θέμα. Δύο θέματα έπεσαν στο τραπέζι και πολύ γρήγορα δεν έχετε χρόνο.
Πρώτον, προοδευτική κυβέρνηση. Μάλιστα. Το κάθε κόμμα θα πάρει το ποσοστό του σε εκλογές και θα προσπαθήσει. Είναι ανταγωνιστικές συνθήκες. Εμείς όμως για την επόμενη μέρα έχουμε ως στόχο την απλή αναλογική. Μία προδευτική κυβέρνηση που θα είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Βεβαίως. Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη και εμείς να είμαστε πρώτοι. Και δεύτερο θέμα σε σχέση με την ακρίβεια. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στα τρόφιμα, στη βενζίνη και στην ενέργεια, ναι, που είμαστε από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη. Δεν είναι ο πόλεμος μόνο στη χώρα μας και δεν είναι σε άλλες χώρες. Από το Λουξεμβούργο έχουμε μεγαλύτερη τιμή βενζίνης. Mm-hmm. Με τους μισθούς εκεί να είναι τριπλά, να είναι τι πενταπλάση. Είναι δυνατόν. Αυτά τα οποία ακούσετε, τι λέτε, τι λέτε, τι λέτε, τι κάνετε. Τι κάνετε στη χώρα. Να φύγετε μια ώρα αρχίτερα λοιπόν για να προχωρήσουμε μπροστά. Κυρία Γιαννακοπούλου, δεν υπάρχει χρόνο. Ελάτε. Απλά. Απέναντι σε αυτό πάμε στην ΟΑΣ του Πασόκ. Απέναντι σε αυτό μιλάνε χωρίς τον ξενοδόχο. Το Πασόκ θέλει να ζητάμε να αυξήσουμε τα ποσοστά μας και από εκεί και πέρα να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για τους Έλληνες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.